είστε διατομικά, δηλαδή όλη σας η ύπαρξη αναλώνεται στο φυσικό σας σώμα και στο αστρικό σας σώμα. Και αυτό είναι. Είστε τριατομικά, δηλαδή έχετε και φυσικό και αστρικό και νοητικό. Σε τέτοια περίπτωση έχουμε ξεπεράσει την κατάσταση του ζώου και βρισκόμαστε μέσα στην έννοια του ανθρώπου. Διότι το νοητικό πρέπει να ενυπάρχει ενεργό μέσα στην οντότητα για να βρίσκεται σε διαδικασία που να ονομάζεται άνθρωπος. Εάν είναι τετρατομικό, δηλαδή η ύπαρξή σου έχει τέσσερα σώματα ενεργά, τότε, μιλώντας πάντοτε για ένα ένσαρκο σώμα, έχει το φυσικό, έχει το αστρικό, έχει το νοητικό και έχει και το βουδικό. Δηλαδή είναι ενορατικό το άτομο. Εάν έχει πέντε ενεργά σώματα, φυσικό, αστρικό, νοητικό, βουδικό ενορατικό και ατμικό, τότε είναι δάσκαλος με την έννοια του μύστη, διότι εμπεριέχει το ανώτερο νοητικό, αυτό που αναζητείτε στον άνθρωπο, ενώ αυτό με το ονομάζεται σε κατώτερο νοητικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια της κατώτερης εκδήλωσης της ψυχικής ενέργειας. Εδώ είναι η ατομική ψυχή. Εδώ είναι η ομαδική ψυχή. Έχεις δηλαδή εδώ αντίληψη της ψυχής σου, Εδώ έχεις αντίληψη της ομάδας ψυχών στην οποία ανήκεις και εδώ έχεις αντίληψη συμπαντική. Βεβαίως προστίθενται και άλλα σώματα, καθώς η ύπαρξή μας είναι μία αλυσίδα κόσμων που δεν βρίσκονται σε ευθύγραμμη παρουσία, αλλά αλληλοενέχονται, είναι σύμπαντα μέσα στα σύμπαντα. Αντιληφθήκαμε λοιπόν τι σημαίνει άτομο, τι σημαίνει μόριο, τι σημαίνει ατομικότητα. Συνεχίζουμε με τη μέθοδο της αντικατάστασης, πάντοτε με όρους της επιστήμης της χημίας, επειδή αντιμετωπίζει την ύλη μας την πιο πυκνή. Αυτό το ωραίο σύμβολο διαβάζεται χλωριούχο νάτριο
και είναι το γνωστό μας αλάτι. Αποτελείται από το νάτριο και από το χλώριο. Ένα άτομο νατρίου και ένα άτομο χλωρίου ενώνονται και φτιάχνουν το αλατάκι. Εδώ τίθεται μία έννοια που πολύ ακούγεται και αρκετά μας μπερδεύει. Η έννοια του ιόντος. Ιόνου. Το ιόνου. Τι είναι λοιπόν το ιόν? Είναι ένα σωματίδιο που χρησιμοποιείται ως δόμηση. Ένα τουβλάκι δηλαδή. Μπορεί να είναι μόνο ατομικό, δηλαδή να περιλαμβάνει ένα άτομο, ή πολυατομικό, αποτελείται από πολλά άτομα, δηλαδή ένα μόριο μπορεί να γίνει ιόν. Πώς θα γίνει? Θα γίνει αν από την εξωτερική του στιβάδα, από την ελλειπτική ή κυκλική τροχιά που είπαμε, που είναι η πιο απομακρυσμένη από τον πυρήνα, φύγουν ηλεκτρόνια ή έρθουν από κάπου ηλεκτρόνια και γίνουν περισσότερα. Επειδή το ηλεκτρόνιο έχει φορτίο αρνητικό, γι' αυτό το γράφουμε, αυτό είναι το σύμβολο του ηλεκτρονίου και το γράφουμε με ένα πλην. Σημαίνει αρνητικό φορτίο. Παράδειγμα, στις κάποτε πολύ στη μόδα μοκέτες, όπου οι πάντες έβαζαν απ' άκρη σ' άκρη συνθετικές, για να είναι και φθηνές, μοκέτες, γινόταν μία υπερφόρτωση ηλεκτρονίων, δηλαδή αρνητικών φορτίων, με αποτέλεσμα τρομερό στατικό ηλεκτρισμό. Αυτός ο στατικός ηλεκτρισμός που ήταν από συσσωρευμένα ηλεκτρόνια, που λόγω του ότι δεν υπήρχε ροή, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου για να δεσμευτούν. Συσσωρευόντουσαν λοιπόν με αποτέλεσμα μεγάλο κακό στην υγεία μας, τρομερούς πονοκεφάλους, βοές και οτιδήποτε άλλο προέκυπτε από ένα σύστημα το οποίο χάλαγε από το πλεώνασμα το υπερβολικό των ηλεκτρονίων στην ατμόσφαιρα, του περιβάλλοντός του, του χώρου δουλειάς του ή στο υπνοδωμάτιό του κτλ. Εάν το άτομο ή το μόριο χάσει ηλεκτρόνιο, τότε γίνεται θετικό. Επειδή ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια έχουν θετικό φορτίο ο πυρήνας και αρνητικό φορτίο τα ηλεκτρόνια. Και ο αριθμός του φορτίου του πυρήνα είναι ίσος με τον αριθμό του φορτίου των ηλεκτρονίων. Υπάρχει ισορροπία δηλαδή, είτε είναι άτομο είτε είναι μόριο. Αν χάσει ηλεκτρόνιο, τότε αυτό το ίσον θα γίνει έτσι. Άρα υπερισχύει αυτό. Γι' αυτό λέγεται θετικό. Και ονομάζεται κατιόν.
ηλεκτρόνιο, γιατί αν κάποιος χάνει το πορτοφόλι του, κάποιος άλλος θα το βρει. Αυτός που έχασε το πορτοφόλι του, έμεινε με λιγότερα χρήματα, με λιγότερα ηλεκτρόνια, και αυτός που βρίσκει το πορτοφόλι του, έχει πλεόνασμα χρημάτων. Λοιπόν, το άτομο ή το μόριο που είναι εκεί κοντά, στο ηλεκτρόνιο που ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα, το συλλαμβάνει, το παίρνει και τι κάνει. Εκεί που ήταν ίσον, ο πυρήνας του με τον αριθμό των ηλεκτρονίων, ως φορτία, αυτό γίνεται μεγαλύτερο, άρα έχουμε αυτή την περίπτωση. Ονομάζεται αρνητικό φορτίο πλέον, γιατί έχει παραπάνω ηλεκτρόνιο, και ονομάζεται κατιόν, ανιόν. Και ονομάζεται ανιόν. Εδώ έχω μια μικρή φωτογραφία όπου δείχνει μέσα σε ένα δοχείο να υπάρχει χλωριούχο νάτριο, αλατάκι, και με τήξη να δημιουργούνται ιόντα, δηλαδή να χωρίζεται το νάτριο και το χλώριο. Το ένα να παίρνει το πλεόνασμα του ηλεκτρονίου και το άλλο να το έχει χάσει. Και καθώς αυτά κινούνται, σημαίνει ότι έσπασε το αλάτι στα συστατικά του, δημιουργείται ένας καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα να ανάψει το φως στο λαμπάκι που έχουμε εδώ, με τα ηλεκτρόδια βουτυγμένα μέσα στο διάλειμμα του χλωριούχου νατρίου. Τι συμβαίνει τώρα? Αυτόν τον αριθμό που μπορούν να χάσουν ή να προσλάβουν, τον λέμε αριθμό οξείδωσης και αριθμό αναγωγής. Δηλαδή, μιλάμε για οξυδοαναγωγή. Μερικές φορές θα βρείτε πολύ αναφορά εκτενή στην οξείδωση και λίγη στην αναγωγή. Όμως ξαφνικά θα σας λένε τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα οξυδοαναγωγής και θα ψάχνεστε που βρέθηκε το δεύτερο συνθετικό. Είναι επειδή, όπως λέμε, το ένα πήρε και είναι κατιόν και το άλλο έχασε και είναι ανιόν, να το ελέγξω, αυτό που έχασε, αυξήθηκε ο πυρήνας, άρα έγινε θετικό και είναι κατιόν, και το αντίστροφο. Ξέχασα τι έλεγα. Λοιπόν. Όπως λοιπόν έχουμε την έννοια του κατιόντος και του ανιόντος, επειδή έχουμε φορτίο θετικό και φορτίο αρνητικό, έτσι έχουμε και την οξείδωση και την αναγωγή για τους αντίστοιχους λόγους. Ο αριθμός αυτός είναι ψεύτικος αριθμός, δηλαδή είναι συμβατικός. Τώρα θα το εξηγήσω αυτό. Εδώ στη γωνίτσα έχω ένα μοντέλο το οποίο δείχνει το νάτριο και το χλώριο να έρχονται σε σύμπραξη και να δημιουργούν το χλωριούχο νάτριο. Αυτό ως εικόνα
λέγεται μοντέλο. Έτσι. Μας δείχνει δηλαδή τον τρόπο. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι μία απεικόνηση. Δεν θα τα... Και να τα βλέπαμε, δεν θα τα βλέπαμε έτσι, ούτε με αυτά τα χρώματα, ούτε με αυτόν τον όγκο και πιθανόν και όχι με αυτή τη μορφή. Απλώς εδώ απεικονίζει αυτό που θέλει να δείξει σε ένα πρώτο επίπεδο. Δηλαδή, ξέρετε, κάποια άτομα μαύρα και κάποια άτομα πράσινα ως ιόντα έρχονται και φτιάχνουν μία ιοντική ένωση. Αυτό λέει μόνο. Τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Αυτό ισχύει και στον εσωτερισμό, παρόλο που κατηγορείται γι' αυτό. Δηλαδή, παρουσιάζουμε στον εσωτερισμό μία έννοια και την παρουσιάζουμε ελλειπή. Μα είναι μία εκδήλωση πρώτη της έννοιας. Εάν θελήσουμε να εμβαθύνουμε, θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους παράγοντες και άλλες όψεις, να βρούμε εκφράσεις και επίσης να το απεικονίσουμε κάπως. Αλλά αυτό είναι σταδιακό. Αλλά δεν έκανα τη μέθοδο της αντικατάστασης. Πώς θα την κάνω τώρα επάνω στο σώμα μας, τα σώματά μας, την ύπαρξή μας. Θα πρέπει να σας πω ότι η άβρα ανθρώπων που είναι πολύ χαμηλής δυναμικής, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πολύ ένταση. Το λέω με την έννοια της τοξικότητας. Μπορεί να είναι πολύ τοξικοί και άρα να μας αποθούν εξαιτίας της τοξικότητάς τους. Όμως, έχουν πολύ μεγάλο πλεόνασμα ηλεκτρονίων. Δηλαδή, είναι υπερφορτισμένοι αρνητικά. Έχουν μεγάλη κινητικότητα στην εξωτερική τους τη βάδα. Το εσωτερικό τους, ο πυρήνας τους, κοιμάται. Και όμως το νεύρο τους και η κινητικότητά τους, η υπερδιέγερσή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά τα άτομα, αυτοί οι άνθρωποι, χρειάζεται οπωσδήποτε να περάσουν από κάποιες διαδικασίες αποφόρτισης. Να χάσουν ηλεκτρόνια. Να χάσουν αυτή την επίπλαστη εξωτερική δραστηριότητα, η οποία όμως είναι και μόνον ότι έχουν. Γιατί το άλλο τους κομμάτι παραμένει μη ενεργό. Εν δυνάμει υπάρχει. Αλλά εάν δεν καταπέσουν οι τόνοι στο βρασμό του συναισθηματικού ζωώδους, δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι λεπτοφιέστερες ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις από την ψυχή τους. Λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν κάποια εξελικτική φάση, η οποία ονομάζεται κάθαρση. Και είναι εκείνο το τμήμα της ατραπού, της εξέλιξης, την οποία ονομάζουμε δοκιμαστική ατραπό. Δηλαδή, κατά πόσο μπορείς να επιβληθείς
σε αυτήν την υπέρμετρη κινητικότητα και ανταλλαγή που συμβαίνει στις εξωτερικές σου στιβάδες. Παραδείγματος χάρη, ζωώδης μαγνητισμός του φυσικού σώματος. Αστρική ταραχή του συναισθηματικού σώματος. Και αν υπάρχει νοητικό, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις αμφισβητείτε, τότε είναι τόσο συνδεδεμένος αυτός ο τύπος νοημοσύνης με τις διαταραχές που προανέφερα, που τις υπηρετεί. Φτιάχνει δηλαδή τα δικά του πρότυπα μοντέλα ζωής, που κινούνται γύρω από αυτές τις δύο σφαίρες, τη φυσική και την αστρική. Αυτά τα άτομα λοιπόν, μέσω κάποιων διαδικασιών εκπαίδευσης και κάποιων συνθήκων ειδικών, που μπορεί να είναι με διάφορες μορφές, αλλά με όποια μορφή και να είναι, πρέπει οπωσδήποτε να είναι περιοριστική για την κινητικότητα των ντέβας τους λέμε, δηλαδή των στοιχειακών που αναλαμβάνουν δράση. Παράδειγμα τέτοιου περιορισμού θα ήταν τα σοφρονιστικά ιδρύματα εάν λειτουργούσαν ορθά. Θα ήταν τα μοναστήρια εάν λειτουργούσαν ορθά. Θα ήταν τα σχολεία εάν λειτουργούσαν ορθά. Και τα λοιπά. Οι ενώσεις που γίνονται από ιόντα, ο πληθυντικός το ιόν, τα ιόντα, ονομάζονται ιοντικές ενώσεις και είναι πάντοτε ετεροπολικές, δηλαδή έχουν ένα συν και ένα πλην. Αυτό είναι σε αντιδιαστολή με άλλες χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι ομοιοπολικές. Θα δούμε παραδείγματα. Εδώ λέμε ότι ο αριθμός οξείδωσης επινοήθηκε επειδή διευκολύνει και ότι είναι μια συμβατική έννοια. Αυτό συμβαίνει στις επιστήμες πολλές φορές. Δηλαδή, για να μπορέσουν να οργανώσουν, να ταξινομήσουν και να κωδικοποιήσουν τη γνώση και τις παρατηρήσεις τους, βρίσκουν μία έννοια συμβατική, την οποία χρησιμοποιούν για να δώσουν όνομα σε αυτό που παρατηρούν. Οπότε ούτε γι' αυτό μπορούν να κατηγορήσουν τον εσωτερισμό. Πού βασίζεται ο αριθμός οξείδωσης ή οξειδοαναγωγής, είπαμε. Βασίζεται στην ηλεκτραρνητικότητα των ατόμων. Αυτή είναι η σειρά τους, ολόκληρη την σειρά των στοιχείων και της ηλεκτραρνητικότητας την έχουν οι σημειώσεις που σας έδωσα στο ίντερνετ. Η μεγαλύτερη είναι εδώ αριστερά. Και λέμε φθόριο, οξυγόνο, χλώριο, άζωτο, βρώμιο κτλ. Η μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα είναι εδώ, η μικρότερη είναι εδώ. Τι συμβαίνει λοιπόν. Εάν θέλω να δω ποιο έχει μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα,
Ο άνθρακας ή το οξυγόνο. Το οξυγόνο. Γιατί να πω εδώ. Σε σχέση με τον άνθρακα. Αυτό το χρησιμοποιούμε για να δούμε ποιος θα πάρει τα ηλεκτρόνια, δηλαδή πώς θα μοιράσουμε τα ηλεκτρόνια, τα κοινά, όταν αυτά ενωθούν. Ας πούμε στο διοξίδιο του άνθρακα, που είναι άνθρακας και οξυγόνο. Και δύο άτομα, ένα άτομο άνθρακα, δύο άτομα οξυγόνο. Πώς θα ενωθούν αυτά. Θα ενωθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονίων. Ωραία. Αν θελήσω να δω ποια είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων, πώς θα την δω. Θα την δω βάσει της ηλεκτραρνητικότητας. Έτσι θα το κρίνω. Έχουν φτιάξει λοιπόν κάποιους κανόνες, οι οποίοι μοιάζουν με το ζευγάρι που θέλει να χωρίσει και πρέπει να μοιράσει τα παιδιά. Λένε λοιπόν, θα τα πάρει ο άνδρας ή η γυναίκα τα παιδιά και γίνεται δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει κάποιους νόμους και λέει ποια είναι η οικονομική σας κατάσταση, ποια είναι η ηθική σας κατάσταση, ποια είναι η κοινωνική σας κατάσταση, ποια είναι αυτή η κατάσταση ή άλλη κατάσταση και βγάζει το πόρισμα και λέει τα παιδιά θα πάνε με τη μητέρα, τα παιδιά θα πάνε με τον πατέρα. Τα παιδιά θα χωριστούν και θα πάει ένα στον πατέρα, ένα στη μητέρα. Εδώ λοιπόν στη χημεία έχουμε στα όμοια άτομα ομοιοπολικού δεσμού, επειδή η διαφορά του αριθμού οξείδωσης είναι 0, ό,τι κοινό ηλεκτρόνιο έχουν ανήκει και στους δυο. Εδώ ο δικαστής δηλαδή λέει και η μητέρα και ο πατέρας είναι εξίσου σωστή για την ανατροφή των παιδιών τους και θα τα μοιράζονται εκ περιτροπής. Εδώ λοιπόν δύο άτομα υδρογόνου μοιράζονται τα δύο ηλεκτρόνια και έχουν αριθμό οξείδωσης 0. Στα ανώμια άτομα ομοιοπολικού δεσμού, δηλαδή όχι όντα, όπως είναι το μόριο του νερού, δείτε, δύο άτομα υδρογόνου, νάτα, με ένα άτομο οξυγόνου, νάτο, ζωγραφίζουμε τα ηλεκτρόνια, πού θα πάνε, ό,τι κοινό ηλεκτρόνιο έχουν, ανήκει φαινομενικά, όχι πραγματικά, στο ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο. Γιατί έτσι προαποφασίστηκε βάσει κανόνα και βάσει συμβατικότητας. Βλέπουμε λοιπόν να ζωγραφίζουμε την κατανομή των ηλεκτρονίων και βάσει αυτού αποφασίζουμε ότι το υδρογόνο έχει αριθμό οξείδωσης συν 1, να και εδώ, και το οξυγόνο έχει αριθμό οξείδωσης -2. Αυτά, εάν τα επεξεργαστείτε ως άσκηση, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς συμβατικά μοιράζουμε τα πράγματα και τις δουλειές και τους ρόλους, πιστεύω ότι θα ενθουσιαστείτε. Απλώς πρέπει να καταθέσετε ενέργεια για να σκεφτείτε. Αν το άτομο είναι και σε ομοιοπολικό δεσμό και σε ετεροπολικό δεσμό, ιοντικό δηλαδή, τότε ανακατανέμουμε τα ηλεκτρόνια του δεσμού, όπως το παράδειγμα του υδροξιδίου του νατρίου. Δείτε το. Έχουμε νάτριο συν 1, δηλαδή αριθμός οξείδωσης 1. Έχουμε το υδροξίδιο. Όλο μαζί αυτό έχει αριθμό οξείδωσης -1.
Και τι μας λέει τώρα, αν αυτό το χωρίσω στα εξών συνετέθη, σε οξυγόνο και υδρογόνο, ποιος θα πάρει τα κοινά ηλεκτρόνια. Εδώ μας λέει ότι βάσει των προηγούμενων κανόνων που είδαμε, τα παίρνει το οξυγόνο. Επομένως, σου λέει ότι αυτό γίνεται συν ένα και αυτό γίνεται μείον δύο. Μείον δύο συν ένα μας κάνει μείον ένα, που ήταν το υδροξίδιο. Όταν τα χώρισα, άλλαξε η αρρύθμιση, όχι αθρηστικά, άλλαξε ως ιόντα. Εδώ σας έχω κάποιες εικόνες, τις οποίες σας τις έχω και στο πληροφοριακό πακέτο στο ίντερνετ, για να τα δείτε με την ησυχία σας. Παράδειγμα. Εδώ έχουμε αλατάκι που φτιάχνεται από στερεό νάτριο και αέριο χλώριο. Είναι το αλάτι το επιτραπέζιο. Το αποτέλεσμα. Έχει την αλατιέρα. Εδώ πάλι. Έχουμε χλωριούχο νάτριο. Πάλι αλατάκι. Βλέπετε πόσο διαφορετικά τα εμφανίζουν. Σαν μοντέλα. Σαν παρουσίαση. Και λέει. Αυτή είναι μια ηλεκτρονική δομή. Αποβάλλεται το ηλεκτρόνιο σθένους από το νάτριο, δημιουργείται κατιόν προσλαμβάνεται από το χλώριο, δημιουργείται ανιόν και μας τα δείχνει με αυτούς τους δύο διαχωρισμούς. Σαν να έχει κόψει τις σφαίρες και το κοιτάμε από πάνω. Εδώ μας έχει το γραφίτι και το διαμάντι. Αυτός είναι γραφίτης, αυτό είναι διαμάντι. Και είναι κρυσταλλικά στερεά. Τα άτομά τους συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς. Και ονομάζονται ομοιοπολικοί κρύσταλλοι. Αυτό, εάν το δείτε στις σχέσεις τις ανθρώπινες, θα σας εκπλήξει. Πώς γίνονται οι ανταλλαγές μεταξύ φύλων, πώς γίνονται οι ανταλλαγές μεταξύ ζευγαριών, πώς γίνονται οι ανταλλαγές μεταξύ εμπορίου, τι δεσμοί παράγονται, τι σθένος υπάρχει, πού είναι τα αδύναμα σημεία και πώς. Όλα αυτά είναι ίδια. Εδώ δείτε, αυτό είναι το ξύδι. Οξικό οξύ. Αυτό δείχνει πώς βρίσκεται, πώς είναι η ένωση και χρησιμοποιεί δύο στοιχεία. Χρησιμοποιεί τις σφαίρες για να δείξει τα άτομα και χρησιμοποιεί και, ας πούμε, τις οντογλυφίδες, τις ράβδους, για να δείξει τους δεσμούς, τον τρόπο με τον οποίο είναι ενωμένα. Δείχνει βέβαια και τη διάταξη στο χώρο. Γιατί είναι γεωμετρικός τύπος. Εδώ είναι η ασπιρίνη. Βλέπετε ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένη έχει και κυκλάκια. Γι' αυτό ως οργανική ένωση είναι κυκλική, ενώ αυτή είναι άκυκλη, δηλαδή δεν περιλαμβάνει κύκλους, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται.
Εδώ έχουμε πώς χωρίζονται οι οργανικές ενώσεις. Εδώ η εικόνα δείχνει πώς γίνεται η αποβολή του ηλεκτρονίου και χάνει όγκο. Γιατί χάνει ακτίνα, χάνει την εξωτερική στιβάδα και άρα μειώνεται η ακτίνα. Μειώνει το όγκο του. Και ενώ αυτό που ήταν πιο μικρό, ο όγκος μεγαλώνει όταν πάρει το ηλεκτρόνιο. Είναι σαν να λέμε στο μύθο με το βάτραχο που λέει ο βάτραχος άρχισε να φουσκώνει, είδε το βόδι και ήθελε να του μοιάσει και άρχισε να φουσκώνει. Αλλά βάτραχος έμεινε. Λοιπόν, η αύξηση αυτού του όγκου δια της πρόσληψης ηλεκτρονίων και δια της δημιουργίας εξωτερικών στιβάδων δεν είναι πραγματική δύναμη, είναι ψεύτικη. Εντάξει, γιατί είναι πολύ ασθενής οι δυνάμεις στην εξωτερική στιβάδα και ανά πάσα στιγμή θα μεταβούμε στην προτέρα κατάσταση. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι τα ρούχα κάνουν τον άνθρωπο. Βάζεις εξωτερικά ρούχα, παρουσιάζεσαι ως κάποιος, διωγγώνεσαι και στην πραγματικότητα μόλις βγουν τα ρούχα, μόλις φανεί ο χαρακτήρας, μόλις φανεί το πραγματικό. Εδώ έχουμε κάτι άλλο, το οποίο απλώς θα προσεγγίσουμε. Στο κείμενο σας έχω 2 σελίδες πάνω σε αυτό, αλλά και πάλι είναι μόνο για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιήσαμε σήμερα τις λέξεις, τις έννοιες υλικό σώμα, χημική ένωση και στοιχείο. Εάν λέει θέλουμε να κάνουμε μία αναλογία με τη γραμματική και τη σύνταξη και χρησιμοποιήσουμε τα δομικά στοιχεία της γλώσσας, τι θα βάλουμε ως αντιστοίχηση? Το υλικό σώμα είναι ένα ολόκληρο κείμενο. Αποτελείται από χημικές ενώσεις, αποτελείται από λέξεις. Που οι λέξεις που οι χημικές ενώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία. Δηλαδή που οι λέξεις περιλαμβάνουν γράμματα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε τα γραμματικά φαινόμενα και τα συντακτικά φαινόμενα. Μην τρομάζετε, δεν πρόκειται να το κάνω τώρα. Το θέτω όμως σαν άσκηση. Και τώρα θέλω να επισημάνουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή παρουσίαση της θεωρίας και θα περάσουμε στο διαλογισμό. Ο τίτλος που επέλεξα να βάλω σε αυτό το θέμα είναι «Πρόβλημα νοητικότητας». Γιατί θέλω να επισημάνω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει επειδή δεν έχουμε την ευστροφία εκείνη της νόησης, του μυαλού, που να μας επιτρέψει ευελιξία στο χειρισμό των εννοιών και στο να μεταφερόμαστε από το ένα στο άλλο, μπρος-πίσω, συνδυαστικά και χωρίς να δημιουργούνται παρανοήσεις στον εγκέφαλο. Σας έχω ένα κείμενο
μικρούλι, είναι απόσπασμα, αλλά επειδή πάντοτε σε αυτά τα πληροφοριακά κείμενα που σας δίνω έχω πάντοτε την πηγή, μπορείτε να βάλετε την διεύθυνση και να βρείτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, αν αυτό σας ενδιαφέρει. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να σας μεταφέρω μπορεί να συνοψιστεί στο ότι παιδιά με υστέρηση νοητική και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δεν είναι το ίδιο, και παιδιά κανονικής νοητικής ανάπτυξης και παιδιά προχωρημένης νοητικής ανάπτυξης, είδατε, έβαλα αμέσως 4 κατηγορίες νοών για την ίδια ηλικία, θα αντιμετωπίσουν με πολύ διαφορετικό τρόπο την παρουσίαση των μοντέλων, προτύπων, που κάποιος θα τους βάλει να δουλέψουν. Παραδείγματος χάρη, για να δείξουμε μία χημική ένωση και να καταλάβουμε τους δεσμούς και τα σθένη, μπορούμε να φτιάξουμε από πλαστελίνη σφαίρες, είναι τα άτομα, και λέμε το νάτριο, ας πάρω το κόκκινο χρώμα. Φτιάχνουμε άτομα νατρίου. Πόσες μπιλίτσες και φτεδάκια? Τόσες. Τώρα ας πάρω την μπλε πλαστελίνη. Να φτιάξω το χλώριο. Φτιάχνω λοιπόν πόσες μπιλίτσες και φτεδάκια χλώριο? Τόσα. Ας πάρω και τις οντογλυφίδες μου για να τις ενώσω, να δείξω το μοντέλο του χλωριού του νατρίου, του αλατιού. Το πόσες οντογλυφίδες θα χρησιμοποιήσω μεταξύ του νατρίου και του χλωρίου θα μου δείξει τον αριθμό του σθένους. Δηλαδή θα μου δείξει με ποιον τρόπο ενώνονται. Η αναλογία του όγκου του νατρίου, του ατόμου του νατρίου και ως προς το άτομο του χλωρίου θα πρέπει να εκφραστεί και με το πόσο φουσκωμένο έχω το κεφτεδάκι μου νάτριο και το πόσο φουσκωμένο έχω το κεφτεδάκι μου χλώριο. Όμως τα παιδιά με μειωμένη ικανότητα δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το μοντέλο που φτιάξαμε με την πλαστελίνη και τις οδοντογλυφίδες είναι ως εάν. Αλλά τι κάνουν? Το χρώμα το αποδίδουν ως πραγματική ιδιότητα. Και λένε, το νάτριο είναι κόκκινο. Το χλώριο είναι μπλε. Το ταυτίσανε. Τέλος. Όμως, τα άτομα δεν έχουν χρώμα, είναι άχρωμα. Η πλαστελίνη είναι σφιχτή, θα ονομάσουν το άτομο σκληρό, θα του δώσουν την ιδιότητα αυτή. Η πλαστελίνη είναι μαλακιά, θα του δώσουν την ιδιότητα του μαλακού. Είναι το ίδιο πράγμα με το οποίο, σαν διαδικασία, ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος ταυτίζει το Θεό και τα στοιχεία της φύσης με αυτό που βλέπει. Ή τα οντοποιεί και λέει ο κεραυνός Θεός, Θεός τιμωρός. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ποια είναι
η διαφορά μεταξύ μοντέλου και πραγματικότητας, αυτό είναι θέμα διάκρισης, και δεν μπορούν να αντιληφθούν ποια είναι η σχέση μεταξύ του μοντέλου και της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν, στον εσωτερισμό μας λένε όσο καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, μην το προσαρμόζετε στα δικά σας μέτρα, διότι τότε δημιουργούνται λάθη και παρανοήσεις. Δεχθείτε το ή αφήστε το, μέχρι να μπορέσετε να το προσεγγίσετε, να έχετε το ανάλογο επίπεδο με το οποίο μπορείτε να το προσεγγίσετε. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούμε ορολογίες, δηλαδή το πατέρας, μητέρα, υιός, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να φτάσει στους εγκεφάλους μας μία τριπλότητα, μία σχέση. Όταν είμαστε μια συγκεκριμένη κατάστασης, αντιληπτικότητας, αυτό μας ανακουφίζει, μας φοβίζει, αναρωτιόμαστε αν ανήκουμε σε αυτήν την οικογένεια, αν είμαστε έξω από αυτήν την οικογένεια, αν είμαστε απόκληροι, αν έχουμε δικαιώματα, κληρονομικό δικαίω κτλ. Εάν προχωρήσουμε αντιληπτικά και μπορέσουμε να κάνουμε την αναγωγή σε άλλες έννοιες και τριπλότητες του ιδίου πράγματος, τότε μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την έννοια του πατέρας, μητέρα, υιός με μία άλλη προσέγγιση που δεν περιλαμβάνει συναισθήματα, ενοχές, κτητικότητες, τιμωρίες, δώρα κτλ. Και θα μπορέσουμε ό,τι μοντέλο και να δώσουμε, να αντιληφθούμε ότι η σχέση του μοντέλου με το πραγματικό απέχει. Δεν θα τα ταυτίσουμε. Ταυτιζόμαστε με μια παρουσίαση της αλήθειας μόνο εφόσον έχουμε μονολιθικότητα ή αυτό είναι το επίπεδό μας. Αυτό το ύψος φτάνουμε, άρα αυτή την κατανόηση έχουμε. Και αν μεν αυτό είναι το ύψος της κατανόησής μας, τότε είναι πολύ καλά, όλα είναι σωστά, γιατί εξελισσόμενοι έχουμε ελπίδα για το παρακάτω. Εάν οφείλεται σε μονολιθικότητα, πολύ κακός, διότι σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε τις δυνατότητές μας για μια σφαιρική αντίληψη του κόσμου. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας παρουσίαση. Εδώ απλώς έχει άλλη μια επισήμανση που λέει ότι αναπαριστάμε με χρωματιστές σφαίρες τα άτομα και με ράβδους τους δεσμούς, αυτό είναι το παράδειγμα της εικόνας, και αναπαριστάμε με σφαίρες ράβδους τα μοντέλα όταν θέλουμε να δείξουμε τον όγκο και το σχήμα. Δηλαδή εδώ για παράδειγμα έχουμε κολλημένα και φτεδάκια διαφορετικού μεγέθους, γιατί μας ενδιαφέρει μόνο ο όγκος. Να είστε καλά. Ελπίζω να επεξεργαστείτε κυρίως το θέμα μέθοδος αντικατάστασης. Και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με ανάλογες προσεγγίσεις. Θα κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα για να περάσουμε στο διαλογισμό.